Στον πυρβάρι μου. Γιατί? Γιατί η δουλειά μου εκεί τελείωσε. Η κυρία Καλλιέργεια έγινε καλά και έφυγαν όλοι μαζί για το Παρίσι. Γιατί ήταν ωραία στον πύργο. Και στο καινούργιο μας σπίτι ωραία θα είναι. Ωραία είναι και εδώ. Όχι, δεν θα μείνουμε εδώ, θα βρούμε δικό μας σπίτι. Γιατί να μην μείνουμε εδώ? Εσύ δεν είχες πει κάποτε να σου το πω όταν θέλω να μείνουμε με τον Νικόλα? Ναι, στο είχα πει. Στο λέω τώρα, εγώ θέλω να μείνουμε με τον Νικόλα. Ναι, δεν θα μείνουμε με τον Νικόλα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Θέλω να σου μιλήσω για κάτι. Θα πάμε λίγες μέρες να μείνουμε στο πατρικό μου. Γιατί? Για αλλαγή. Μα έχω σχολείο. Είναι τριήμερο, δεν έχεις. Γιατί θα πάμε? Γιατί νιώθω πολύ μόνη. Τι? Γιατί μου έλειψε το σπίτι μου, αγάπη μου, οι ρίζες μου. Ποιες ρίζες σου, ρε μαμά? Τι είσαι, φακή? Οχ. Η μαμά θα με πάει στο βουνό. Ποιο βουνό? Στο χωριό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Αυτό είναι εκδρομή. Η μαμά πονάει όταν πάει στο χωριό. Το ξέρω. Σκέφτεται τη μαμά της και τον μπαμπά της. Τον τελευταίο καιρό δεν έχει πάει ποτέ στο χωριό, ε? Επειδή ήταν καλά. Τώρα όμως κάτι τρέχει. Ψάχνει οι ρίζες, λέει. Τι σημαίνει? Ίσως έχει ανάγκη να σκεφτεί. Και πρέπει να πάει στο βουνό. Ο καθαρός αέρας καθαρίζει το μυαλό. Από τι? Είπε ότι δεν θα μείνουμε στο σπίτι σου. Τη ρωτούσα γιατί και δεν απαντούσε. Εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται να την πιέζεις. Μήπως θέλει κάτι πιο επίσημο? Τι λες, βρε, τώρα? Κάντης πρόταση γάμου για να μείνει εδώ. Γυναίκα είναι. Αχ, βρε, άρε μου. Χριστίνα. Αχ, ωραία. Έτοιμα και τα λουκάνικα. Έχουμε και πατατούλες, φρέσκες και ριγανάτες. Ναι, τι ωραία. Γιατί, αγάπη μου, δεν είναι ωραία? Εγώ και εσύ στην εξοχή. Εδώ δεν είναι κανένας. Αν ήμουν με τον Νικόλα, θα έβγαινα έξω, θα διασκέδαζα. Εδώ τι θα κάνω? Θα κάτσεις με τη μανούλα, θα φάμε, θα μιλήσουμε. Παιδί είμαι, μαμά. Δεν είμαι ο άντρας σου για να κάτσω, να μιλήσουμε και να φάμε. Να παντρευτείς τον Νικόλα για να μιλάς όσο θέλεις και να περνάω καλά κι εγώ. Έλα εδώ, αγάπη μου. Έλα, θα σ' αγκαλιάσω. Έλα στην αγκαλιά. Άρη μου, τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα θέλουμε. Το ξέρω ότι σε στεναχωρεί η κατάσταση με τον Νικόλα. Και τον αγαπάς πολύ και έχεις δίκιο. Γιατί ο Νικόλας είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Και γιατί δεν μένεις μαζί του? Γιατί δεν μένεις με κάποιον επειδή είναι καταπληκτικός? Και γιατί μένεις? Γιατί δεν μπορείς χωρίς αυτόν. Αυτό είναι βλακεία. Αν κάποιος δεν είναι καταπληκτικός, γιατί να τον ερωτευτεί κάποιος άλλος? Πώς να σου το πω για να το καταλάβεις? Εγώ δεν μπορώ να ζήσω με τον Νικόλα, γιατί μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτόν. Μαμά, είσαι γκαγκά. Νομίζω ότι τώρα κατάλαβα τι είπες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η μανούλα θέλει το χρόνο της. Κι εγώ θέλω να γομπά, μαμά.